İyi akşamlar değerli izleyenler. Kıbrıs'ın ortak sesi bizemiz programına bu akşam da hoş geldiniz. Evet, Kıbrıs konusunda ilerlemeler var. Birçok politikacı, birçok yetkili konuşuyor. Peki Kıbrıslı gençler ne düşünüyor? Nasıl bir Kıbrıs hayal ediyor? Akıllarında, ruhlarında nasıl bir Kıbrıs var? Program içerisinde bunu sizlerle paylaşacağız. Ondan önce Bay Kostas'ı tanıtmak da istiyoruz sizlere. Kendisi eski ev eşyalarını alıyor ve yeniden tasarımlayarak onlara ruh veriyor, can veriyor, yeni bir işlev veriyor. Κώστας εμπνέεται να φτιάχνει και να αναπαλαιώνει διάφορα αντικείμενα από την καθημερινότητά μας, είτε για διακοσμητικούς είτε για πρακτικούς λόγους. Επίσης ανακυκλώνει διάφορα αντικείμενα και τα ξαναφτιάχνει με καινούριο πρόσωπο και στυλ. Ποια φιλοσοφία τον διέπει στον τομέα αυτό που υιοθέτησε ως βιοποριστικό επάγγελμα? Αυτό μας το σκιαγραφεί ο ίδιος στη συζήτηση που ακολουθεί. Εγώ από πάντα ασχολούμαι με τη διακόσμηση και εργαζόμουν τα τελευταία αρκετά χρόνια στη βιομηχανία του design. Δούλευα για μεγάλη εταιρεία που είχε να κάνει με design, με έπιπλο γενικότερα. Όμως το 2013, όπως και πάρα πολλοί κόσμοι, βρέθηκα στην ανεργία. Με την ανεργία και με την ανασυγκρότηση και την αναθεώρηση που έκανα με τον εαυτό μου, είχα αποφασίσει ότι τούτο το πράγμα που πάντα έκανα για μένα σαν χόμπι, σαν ψώνιο αν θέλετε, θα το έκανα επάγγελμα. Οπότε και έτσι ξεκίνησα. Δηλαδή, ενώ τούτο το πράγμα το έκανα για μένα, ήταν το αχολητικό μου, είχα αποφασίσει μετά την ανεργία ότι θα το έκανα επαγγελματικά. Βιοποριστικό επάγγελμα. Βιοποριστικό, ναι, σίγουρα, όμως παραπάνω εγώ θεωρώ ότι τούτο το πράγμα εγίνηκε έτσι ώστε να έχω την προσωπική ελευθερία την οποία χρειάζεται για να είσαι καλά στον περιβάλλοντα χώρο των επαγγελματικών. Αν και θεωρώ ότι εγώ με την απόφαση που επήρα δεν έρχομαι δουλειά, ούτε σχολάνω από τη δουλειά. Οπότε είναι κάτι το οποίο σου δίνει αρκετή επαγγελματική ικανοποίηση, δηλαδή job satisfaction όπως λέμε αγγλιστή. Οπότε ποια είναι τα αντικείμενα που σε ελκύουν περισσότερο για να χειρίζεσαι? Θεωρώ ότι η αντίκα γενικότερα και το έπιπλο όσον αφορά τη χρονολογία που φτιάχτηκε παίζει ρόλο και στο χαρακτήρα τον οποίο εκπέμπει. Θεωρώ ότι το παγιό γενικότερα έχει ένα χαρακτήρα τον οποίο σήμερα δεν το βρίσκουμε ούτε στα έπιπλα, ούτε σε αντικείμενα διακοσμητικά. Αντίθετα, στο τέλος της ημέρας, πάρα πολλά μεγάλες εταιρείες στη βιομηχανία της σημερινή του design αντιγράφουν, ας πούμε, δεκαετίες του 50, του 60, του 70 και δίνουν τα ξανά προς τα έξω με εκείνη τη μορφή. Θεωρώ λοιπόν ότι η αντίκα, το έπιπλο, έχει εκείνον το χαρακτήρα τον οποίο μπορεί να σου προσδώσει μια άλλη ενέργεια και μέσα στο χώρο σου, αλλά και γενικότερα μέσα στη ψυχοσύνθεσή σου. Το να ασχολείσαι, το να πιάνεις κάτι και να το αναβιώνεις ή να το φέρνεις ξανά στην αρχική του μορφή ή ακόμα και να το μετατρέψεις ή να το μεταποιήσεις σε κάτι άλλο, τούτο το πράγμα ξαναπιάνει ζωή. Και τούτο το πράγμα για μένα είναι μαγικό. Βεβαίως μπορεί να βρεις και οτιδήποτε που μέσα στο δρόμο ή πεταγμένα μέσα στις γειτονιές και να πεις ότι τούτο το πράγμα ή να δεις πάνω σε εκείνο το πράγμα κάτι το οποίο προφανώς και εκείνος που το επέταξε δεν το είδε. Οπότε κάπως έτσι παίζει η φάση. Ωραία.
και βοηθά και την ανακύκλωση του πλανήτη ή κατά κάποιο. Δεδομένο. Τούτο το πράγμα είναι σίγουρα ένα ανακύκλωση. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζεις σε αυτόν τον επάγγελμα? Οι προκλήσεις είναι να πάρει μορφή η αρχική σου ιδέα. Τούτη για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση που ναι με βλέπεις στην αρχική του μορφή έναν αντικείμενο ή μια αντίγα και ξέρεις την ίδια ώρα τι είναι να το κάνεις. Αλλά η πρόκληση είναι να το κάνεις και να δεις εν τέλει και το αποτέλεσμα. Επίσης, πολλά σημαντικό είναι, και τούτον επίσης είναι μια πρόκληση, είναι τούτον το οποίο είναι να κάνεις να αρέσει στον κόσμο. Πες μας μερικά παραδείγματα από αντικείμενα που σου αρέσει να φτιάχνεις, περισσότερο από άλλα. Περισσότερο από άλλα, αν και μ' αρέσει να τα κατηγοριοποιώ, όμως αντικείμενα τα οποία είχαν να κάνουν με την τεχνολογία την παγιά, δηλαδή παγιές τηλεοράσεις ή παγιά ράδια ή ξέρω εγώ ακόμα και ένα παγιό ψυγείο του 50, βλέπεις πόσο χαρακτήρα είχε πρώτα το έπιπλο και μετά η τεχνολογία. Οπότε τούτο πολλά όμορφο το συνέστημα να το βλέπεις να δημιουργείται με κάποια άλλη μορφή ίσως. Βεβαίως και έναν έπιπλο το να το πιάσεις και να πεις ότι και να το μετατρέψεις ή μάλλον να το φτιάξεις με πιο σύγχρονα χρωματισμούς ή πιο, με μια άλλη μορφή, ακόμα και το ύφασμα το οποίο να χρησιμοποιήσεις πάνω στο συγκεκριμένο έπιπλο. Να σου προσδώσει πάλι εκείνη την αρχοντιά την οποία είχε και από την αρχική του μορφή. Παρόλη την οικονομική κρίση, πιστεύεις όμως ότι αυτό το επάγγελμα μπορεί να σου αποφέρει ικανοποιητικό εισόδημα? Ο αυτοσκοπός δεν είναι ούτε τα χρήματα, ούτε να δημιουργήσεις πολλά χρήματα. Το αυτοσκοπός είναι οι εμπειρίες. Αν τούντες εμπειρίες μπορούν να σου τις προσφέρουν, να σου τις προσφέρει το οικονομικό, η οικονομική πτυχή, ναι, προτιμώ ας πούμε να επενδύσω στις εμπειρίες ή στις εικόνες τις οποίες να δω, παρά να... Όμως στο τέλος της ημέρας οι προσδοκίες δεν είναι πολλές. Αν φτάσεις σε ένα σημείο το οποίο θεωρείς τον εαυτό σου ελεύθερο, άρα είσαι και ελεύθερος που οτιδήποτε υλικό, αγαθό, δηλαδή αν είσαι εγκλωβισμένος ας πούμε και έρμεον τούτης της ιστορίας του, της καταναλωτικής πτυχής. Αν το state of mind σου σε ένα level τέτοιον το οποίο είσαι ελεύθερος που τα όποια καταναλωτικά, φρικολακιστικά συνήθειες είχες, τότε και οι προσδοκίες σου είναι και πιο λίες. Δηλαδή, οπότε εγώ θεωρώ ας πούμε ότι το πράγμα είναι να το κάνω για να με ευχαριστεί και ό,τι βγάλει. Δηλαδή, όπου με πάρει, εγώ απολαμβάνω το ταξίδι. Αν τούτο το ταξίδι είναι να μου επιφέρει και κάποια οικονομική άνεση, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ενδιαφέρονται γενικά. Πολλές τις ηλικίες που παρατηρώ, ας πούμε, ότι υπάρχει έναν ενδιαφέρον. Και υπάρχει παραπάνω ενδιαφέρον στο γεγονός ότι περνώντας πόξο και βλέποντας τα πράγματα με τούτην τη μορφή, ξεκινούν, ας πούμε, να λένε ότι τούτην την τηλεόραση έχει την γιαγιά σου. Ή τούτον το ράδιο έχει το παππούς μου. Θεωρώ, ας πούμε, ότι πλέον υπάρχει μια... υπάρχει ένα ψάξιμο στο αν έχω κάτι και τι μπορώ να το κάνω, παρά να το πετάξω ή να το πουλήσω σε ένα συλλέκτη που τελικά είναι να το βάλει σε έναν υπόγειο και θα ξέρει και τι έχει. Νεαρό κόσμος παραπάνω ενδιαφέρεται γιατί θωρεί τούτην την pop την μορφή, θωρεί την αναγέννηση και γουστάρει. Ουστάρι, αν και εγώ θεωρώ ας πούμε ότι και πιο μεγάλοι άνθρωποι
περνώντας που δαμε, βρίσκουν το ενδιαφέρον. Πάρα πολλοί μετανιώνουν που πολλά και παρόμοια, ας πούμε, τα έχουν πετάξει. Όμως, στο τέλος της ημέρας, υπάρχει τούτον το ενδιαφέρον. Πώς νιώθεις όταν ολοκληρώνεις έναν αντικείμενο? Είναι η ηθική ικανοποίηση που παίρνεις σαν καλλιτέχνης, αν θέλεις, με το να πάρει μορφή η αρχική σου ιδέα και τούτη η αρχική ιδέα ή τούτη το αποτέλεσμα να αρέσει γενικότερα στον κόσμο. Μεγάλη ικανοποίηση θεωρώ η ηθική και δίνεις σου και το δικαίωμα να θέλεις να κάνεις και κάτι άλλο και κάτι άλλο πιο μετά. Και πάντα κάτι διαφορετικό. Είπες ότι ασχολήσουν με το design. Τι, yeah. τι έφτιαχνες όταν ήσουν design? Ασχολούμουν με τη διακόσμηση χώρων και που για μέσα πέρα εργάστηκα σε μια εταιρεία η οποία εισήγαγε έπιπλα και κουζίνες από την Ιταλία κατά κύριο λόγο και ήμουν στη βιομηχανία τούτη. Με τα Κίνα και με τα τούτα στην Κύπρο που ήρθαν τα πράγματα τελικά όπως το περιμέναμε ή όπως δεν το περιμέναμε, αναλόγως που την οπτική του καθενός, έμεινα άνεργος το 2013. Μέσα μου ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν να κάνω τούτον το πράγμα το οποίο έκανα σπίτι μου για μένα, για να είμαι, να νιώθω τούτη την ελευθερία που μου προσφέρει η τέχνη. Είδα ξεκάθαρο ότι θα το έκανα και σαν επάγγελμα. Και έτσι ξεκίνησε η φάση. Okay. Κάτι τελευταίο που θέλεις να μας πεις? Κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι ανακύκλωση, καθαρότερων περιβάλλων, πιο λίγα αυτοκίνητα, παραπάνω πεζόδρομους, παραπάνω καλάθους ανακύκλωσης και γενικότερα πρώτα απελευθερωθούμε από τα μυαλά μας τα κατεχόμενα. Για τις εισηγήσεις και ιδέες σας το τηλέφωνο μας είναι 22 86 23 48 και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο biz@cyprus.com.cy. Biz Emis programı için irtibat telefon 00357 22 86 23 48 elektronik posta biz@cybc.com.cy. Kıbrıs meselesinin çözüleceğine dair çok umutlu bir tempo içerisinde olduğumuz bu dönemde siyasi arenadan çıkıp gençlere Kıbrıs hakkındaki düşüncelerini, geleceğe dair umutlarını ve endişelerini sorduk. 3 Kıbrıslı Türk ve 3 Kıbrıslı Rum gençle surlar içinde tarihi bir evin bahçesinde buluştuk. Είμαι Ιάκωβος Κύρλαφος, είμαι 29 χρονών. Προς το παρόν μένω στο Λονδίνο που κάνω διδακτορικό σε ασφάλεια αντιδρομή. Merhaba, ben de Dünca Yılmaz, 22 yaşındayım. Uluslararası İlişkiler ve Politika bitirdim. Şimdi de Halklar İlişkilerinde master yapacağım. Είμαι ο Πάνος Λογιζού Παράς, είμαι 31 χρονών. Εργάζομαι στο λογιστήριο μιας εταιρείας με ξενοδοχεία, νοσομείο με ξενοδοχεία. Έχω σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Λογιστικά και έχουμε πτυχιακό στην νομική. Είμαι ο Χακάν Τσοβάν, είμαι 20 χρόνια, δουλεύω στην Ισόλου Σάση της Σιλόχα Κομακτάιμ. Είμαι ένας άντρας part-time, βάρμινι επερμαός αδάμ. Με λένε Ανδρομάχη Σοφοκλέους, είμαι 27 χρονών, έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία και τώρα εργάζομαι για μια ιδιωτική εταιρεία. Είμαι ο Λουσί Κιλίν, 26 χρονών, μαός αδάμ. Ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde doktora yapmaktayım şu anda, işletme fakültesinde. Pozitif şeyleri konuşarak başlayacağımı söyledim. Özellikle Kıbrıs'ta neyi seviyoruz, neyi beğeniyoruz? İyi ki Kıbrıs'tayım dediğimiz şeyler nelerdir? Onumuz var iyi.
αρκετά ενδιαφέρον και το, το ότι να το δούμε το πολύ συναισθηματικό, ότι εντάξει η Κύπρος είναι πρώτα το δούμε πραγματικό, ήταν πραγματικό, πραγματιστικό το προσκέψεις, ότι η Κύπρος είναι νέας τόπος που μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα και τα ακούω στο λίγο, αλλά νομίζω ότι έχουμε το συναισθηματικό, ότι η Κύπρος γενικά είναι ένα μέρος που εντάξει, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, διά μας, ούλους, διά μας κάτι σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο αντικειμενικά να ξέρουμε ότι στην Κύπρο θα δικαιωθεί και νομίζω ότι ούτε ας Κύπριος αν πάει στο εξωτερικό μπορεί να το ζήσει με πράγματα και να συγκεκριθεί τόσο πολλά με πολύ μεγάλο μέρο. Που νομίζω ότι αν το πάρουμε σαν αγάπη προς τον τόπο μας και αν δούμε πόσο σύνδεδο είμαστε με τον τόπο. Κάνει μας να θέλουμε και τον τόπο να γίνει πιο όμορφος και να ήταν πιο όλος για μας για να το ζήσουμε. Οπότε, νομίζω ότι διά μας κίνητρο στον τόπο να κάνουμε πιο όμορφο το μέρος του ζούμε. Το πιστά olmamın ve çok şükür Kıbrıs'tayım dememin birinci sebepleri an ailemin burada olmasıdır. Tabii ki benim evde bildiğim yer, ailemin olduğu yerdir. Dolayısıyla burada doğduğum gibi, arkadaşımızın da dediği gibi sebeplerin başına gelir. İkincisi, doğru kullanılması halinde bu ülkenin sunduğu rahatlık, sosyal hayatın çok daha rahat bir şekilde geçebildiği ve nasıl diyeyim, insanların birbirine yabancı olmadığı için birbirine yardımcı olabildiği bir ortamda yaşadık. Dolayısıyla en çok iyi ki de Kıbrıs'tayım dediğim çoğu zaman en başında dert olmasına rağmen rahatlıkla iyi de Kıbrıs'tayım dediğim zamanlar oluyor yani. Çünkü yurt dışında da yaşamış biri olarak bunun karşılaştırmasını çok kolay yapabiliyorum. Sevdiğiniz yanları yanında tabii ki işte bu son zamanlarda da sürekli işte söz konusu olan artık ilişkilerin daha güçlü olması güzelliği var Kıbrıs'ta bence Rumlar ve Türkler arasında. Peki sizin deneyimlediğiniz ilişkiler gerek özel gerek genel gençler için soruyorum. Var mıdır iletişimde olduğunuz arkadaşlarınız, görüştüğünüz, bir şeyler paylaştığınız? Son 2-3 yıldır hani üniversite başladıktan sonra birçok Kıbrıs'ı Rum arkadaşımla daha sık görüşmeye başladım. Projelerden falan tanıştık. Ondan lise hayatımda katıldıklarımdan edindiğim arkadaşlarımla. Ondan sonra tabii bağlar kopar. Onlar üniversiteydiler. Biz burada kaldık falan filan. Akıncı seçildikten sonra nasıl şu anda yüzümüzde oluşan gülüş gibi hepimizin aslında iki toplumun da yüzünde bir gülümseme oluşturabilirim. Daha fazla sıcaklaştı ortam. Ve mesaj attılar bana işte 6 yıl önce Doğuz projesinde Selma olduğum arkadaşlarım. Ve Kıbrıs'a gelir gelmez bu yaz buluştuk hep birlikte. Ve bir baktık ki aslında biz o bağı koparmamıştık. Bağ devam etmiş de biz sadece görüşmemeye başlamıştık. Fakat bu yaz onu açtık ve daha sık görüşmeye başladık. Εγώ θα συμφωνήσω ότι πρέπει να είναι ένας καθημερινός αγώνας για να προωθούμε τούτον το πνεύμα του να έρθουμε σε επαφή με την άλλη πλευρά. Με την έννοια του ότι εγώ τον τελευταίο καιρό έχω, επειδή πήγαινα σε ένα σχολείο που είχε και Τουρκοκύπριους, έχω Τουρκοκύπριους φίλους που τον καιρό του English School, τους οποίους έχω κρατήσει μέχρι σήμερα και πολλά όμορφη διαδικασία του να μεγαλώνεις μαζί με κάποιους και να μοιράζεις εμπειρίες και να μαθαίνεις κυρίως, γιατί μέσα από τα μάτια των Τουρκοκύπριων φίλων μου βλέπω την αγάπη τους για την Κύπρο, που μια διαφορετική οπτική γωνία από την δική μου, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι η αγάπη για την Κύπρο. Δηλαδή έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, έχουμε διαφορετικά βιώματα, αλλά κοινων κρατώ στο τέλος της ημέρας, το ότι και οι δυο έχουμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Και για μένα είναι πάρα πολύ βασικό να μην το κρατούμε κρυφόν τούτο. Είναι πολύ βασικό να μιλούμε για τούτο, είναι πολύ βασικό να μιλούμε για την επαφή μας με την άλλη πλευρά, γιατί μόνο έτσι να φέρεις και άλλους ανθρώπους που δεν είχαν τα ίδια βιώματα με σένα στο να ενδιαφερθούν να γνωρίσουν την άλλη πλευρά. Όλες μας οι ενέργειες θα δώσουν τεράστια ανώθηση στη λύση, αλλά και μετέπειτα στην εφαρμογή της. Οπότε οφείλουμε να εργαστούμε για αυτό το κομμάτι, που καθένας σε όποιον τρόπο μπορεί. Φίλοι νεολαία να το κάνουν. Eminim ki gençler olarak Kıbrıs'a dair, Kıbrıs'taki geleceğe dair ve şu anki duruma dair endişeleriniz ve korkularınız olduğunu düşünüyorum. Varsa nelerdir? Νομίζω ότι σημαντικό να δούμε, εγώ προσωπικά σαν άτομο έναν ήσυχο ιδιαίτερα στο αν οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού μπορεί να λειτουργήσει. Ανησυχώ στο ότι πολλές φορές ως άτομα βλέπουν θετικά το να
το να βρεθεί μια λύση σε αυτό το θέμα. Πολλές φορές έχουν την τάση να, ή έχουμε την τάση μερικές φορές να αγνοούμε τις ανησυχίες των ατόμων οι οποίοι είναι λίγο αρνητικοί σε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι ήταν σημαντικό να κατανοήσουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν στο τι θα γίνει μετά από μια λύση του Κυπριακού. Και πώς οι προσπάθειες για λύση πρέπει να επικεντρωθούν και στο να καθησυχάσουν τις ανησυχίες του οποιοδήποτε, όποιες και να είναι απόψεις του. Νομίζω ότι πρέπει και ατομικά ο κάθε ένας από εμάς να αντιληφθεί την ευθύνη που έχουμε, που μπορεί να κληθούμε να έχουμε στο να υπερασπιστούμε το κράτος της Κύπρου σε λίγον καιρό. Και τούτη ευθύνη βαραίνει μας με την ανάγκη να κατανοήσουμε το παρελθόν μας, να δούμε τα λάθη μας, να δούμε το πού επίαμε λάθος την τελευταία φορά που εκκληθήκαμε να υπερασπιστούμε ένα σύνταγμα. Και μετά από τούτο νομίζω ότι όταν αναγνωρίσεις τα λάθη σου, τότε αντιλαμβάνεσαι πώς να μην τα επιτρέψεις να ξανασυμβούν. Ο φόβος που έγκυται σε τούτο το θέμα είναι ότι δυστυχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν μας έχει προετοιμάσει για να αντιληφθούμε την Κύπρο πέρα από μιαν ελληνοκυπριακή οπτική γωνιά, η οποία διά μας μόνο τον ρόλο του θύματος, και όταν τον έχεις τον ρόλο να αδυνατείς να καταλάβεις την άλλη πλευρά και ίσως αδυνατείς κιόλας να δεχθείς, να συμβιώσεις, να μοιραστείς εξουσίες μαζί της. Λοιπόν, βασικά σε πολλές περιπτώσεις το παρελθόν είναι οδηγός για το μέλλον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να οδηγός για προς αποφυγή. Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας το άσχημο παρελθόν, ώστε να προχωρήσουμε μπροστά και να χτίσουμε ξανά την κυπριακή κοινωνία. Νομίζω ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να υπερβούμε τη ζημιά που έκανε 41 χρόνια ο διαχωρισμός, ώστε να έρθουμε σε επαφή με τον άλλο ξανά σε όλη την Κύπρο, από άκρη σ' άκρη. Αυτό θα είναι ένα δυνατό πλεονέκτημα και βάση για τη συμβίωση. Παράλληλα, οφείλουμε όλοι μας να στηρίξουμε ομάδες, πρωτοβουλίες, ηγέτες. Παρόλο που στις μέρες μας δύσκολο να μιλάς για πολιτικούς, αλλά ναι, θα πρέπει να στηρίξουμε τις δυνάμεις οι οποίες είναι μετριοπαθείς και μοιράζονται το κοινό όραμα για αυτόν τον τόπο. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος συναισθηματισμούς που επικράτησαν στο παρελθόν, ούτως ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Θα πρέπει μόνο ορθολογιστικά μπορούμε να το δούμε το θέμα, ούτως ώστε να το λύσουμε. Πεν που σόιλεν ήλενερ εκ όλαρακ πειραζόντα τσοζούμε όλαρακ πιζίμ φαρτλυκλαρμουζδαν, γιατί κέτσμιστε, σουρεκλή φαρτλυκλαρμουζδαν μπαχσεττίμιζ için zaten bu noktaya geldik. Şimdi Kıbrıslı kimliğini ele alıp daha çok hani benzerliklerimizi daha çok fazla ele alırsak ve benzerliklerimizi konuşursak daha fazla hani toplumsal olarak, çünkü politik olarak şu an çözüme en yakın noktadayız, olduğumuz noktadayız, ama hani toplumlar, gençler özellikle, ben bir sürü insanla tanıştım ki evet bizim gibi iki toplumlu etkinliklere katılırlar, çok işte barış yanlısıdırlar, ama bir sürü insanla da tanıştım ki yani Türk kelimesinin T'sini duymak istemezler. Kıbrıs'ı Türk kimliğini kabul etmezler. Öyle bir kimlik olmadığına inanırlar. Ve bunu, yani bu sorunu çözmemiz gerektiğine inanırım ki hani başarılı bir başarılı bir Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti ya da Birleşik Kıbrıs Federasyonu kurmak için. Kıbrıs'ta kalıp kalmayacağım hakkında çetiye ilişkileri var aklımda. İleride öğretim görevlisi olmak isterim alanımda. Gerek Doğu Akdeniz olsun ya da artık Kıbrıs'ta olup olmadığına bağlı olarak başka bir üniversitede de yurt dışında da olabilir. Geleceğe dair kaygılarımız yanında, sanırım şu anki çözümsüzlüğün de bize hissettirdiği bir olumsuzluk var. Yıllardır ateşkes hüküm sürüyor. Acaba şu anki çözümsüzlük olmasaydı nasıl bir Kıbrıs'ta olurduk? Nasıl bir ilişki içerisinde olurduk iki toplum olarak? Mahsul yaşadığımdan dolayı ben inanırım ki hepimizin, yani bütün masalların bilinçaltında kötü bir şey vardı. Çünkü nereye gittik? Biz sınırla karşılaşırız. Masada biz, yani ben doğdum bir evde, ben oradayım, sınır oradadır. Yani her gün 6 sene boyunca çıkarsız dışarıya oyun oynamaya, aman karşımda sınır, aman top oynan top geçer o yanıya, kapalı makaşa, hadi bir de onun gailesi. Ya da mesela o zamanlar tavuk kesirdik, hadi tavuk artıklarını atalım makaşa. Yani
Söyle böyle psikolojik karmaşıklığın içinde büyüdük ve sorgulamadan da büyüdük aslında Maus'a da bunu. Ondan sonra ilkokula gittim. İlkokulumun arka bahçesinin bittiği anda sınır var. Dönen ortaokula geçen ortaokul yanında hemen sınır var. Liseye geçen lisede hemen sağında bir sınır var. Denize giden Palmiç'e rahatlayasın diye insanlar denize rahatlamaya gider. Hatta geçen haftalarda şey oldu bana, ahbaplarımdan denize gittik. Daha tramın suyun üstünde ve böyle güne, şey, denizin dalgası vurup kulağıma falan ansızın damla geldi gözüme. Ve kalktığım anda karşımda kapalı bir Maraş. Orada bile bir sınır, hani huzurun dibindesin o saat ama karşımda gene bir sınır. Yani düşünürüm bu nasıl acaba etkiler bizim psikolojimiz, yani beynimizin içinde dahil sınırlar oluşur artık bir saatten sonra. Yani ne yapsan bir sınır takip edersin hayatın boyunca. Ve geçen gün de bunun derinine inip şey dedi, yani öyle bir şey var ki bence kelimelerimizde bile sınırlar var bizim. Hı hı. Yani beynimizde olduğu kadar kelimelerimizde bile sınırlar var. Bunlar olmasaydı bence iki yönlü de olabilir, hani belki de o savaş olmasaydı şu anda daha kötüye gidebilecekti. Ya da birçok barış sever daha iyi tutabilecekti, kavrayabilecekti olayları ve daha duyarlı bir toplum yetişebilecekti. Εγώ καμιά φορά σκέφτομαι ότι να ήταν πολλά διαφορετικά τα πράγματα, άμα σε δίνεται η ευκαιρία να εντρυφήσουμε σε όλες τις κουλτούρες και τις επιρροές που έχει δεχτεί τούτος ο τόπος. Δηλαδή, καμιά φορά λέω, αν εγώ μπορούσα να είχα επαφή παραπάνω με Τουρκοκύπριους και μάθαινα να μιλώ τουρκικά, να είχα ευκαιρία να καταλάβω και να φουγκραστώ μια άλλη κουλτούρα, την κουλτούρα την Οθωμανική, να μου ανοιχτεί ένας άλλος κόσμος που ποτζή. Μετά σκέφτομαι ότι εμείς, σαν Ελληνοκύπροι, έχουμε μια άλλη κουλτούρα που φέρουμε μαζί μας. Έναν πολλά πιο ευρωπαϊκό κομμάτι, το οποίο είναι να μπορούσαμε να μεταφέραμε στους Τουρκοκύπριους και να υπήρχε έτσι μια πολλά όμορφη ανταλλαγή επιρροών, κουλτούρων. Και νομίζω ότι αν καμιά φορά υπάρξει λύση, και εμείς όλοι τα κάνουμε παιδιά, τα παιδιά μας είναι πολλά τυχερά, γιατί να έχουν πάρα πολλές διεξόδους στον κόσμο στον οποίο να ανοιχτούν. Να έχουν την Τουρκία, να έχουν την Οθωμανική κουλτούρα, την Ευρωπαϊκή, την Μεσανατολίτικη. Και νομίζω ότι το παράπονο που με πιάνει καμιά φορά είναι ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, μας δίδεται η ευκαιρία πραγματικά να αξιοποιήσουμε τη γεωγραφική μας θέση και όλη την ιστορία η οποία έχει αφήσει τεράστιο σημάδι πάνω σε την χώρα. Και δεν μπορούμε ούτε να τη ζήσουμε, ούτε να πιάμε τα ωφέλη της. Και τούτο το πράγμα νομίζω ότι είναι πολλά προβληματικό. Βασικά να προσθέσω ότι πέρα από την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της οικονομίας, της κοινωνίας, σε περίπτωση που δεν υπήρχε το πρόβλημα, το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι παραμένουμε πολιτικά αναλφάβητοι τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί συζητούμε ακριβώς τα ίδια και τα ίδια πράγματα με τα ίδια επιχειρήματα, αναμασούμε την ιστορία ξανά από την αρχή κλπ. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να πάμε μπροστά. Και πολιτικά αφήσαμε κατά μέρος ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων, βασικά. Αφήσαμε στην άκρη ένα μέρος των προβλημάτων, τα οποία πρέπει να τα επιλύσουμε. Arkadaşlar, μας δείτε τι γίνεται. Eklemek istediğim şey aslında bu kadar uzun yıllardır çözümsüzlüğün devamı bizi psikolojik olarak öyle bir etkiledi ki, çünkü sürekli olarak bir ümitsizlik, sürekli olarak bir negatif sonuca varılan bir prosedürler serisi oldu hayatımız aslında. Kıbrıs sorununun sürekli olarak bir yeniden başka bir sürece girip yeniden bir çözümsüzlükle sonuçlanması, sürekli olarak bir başarısızlığın ilanı, sürekli olarak ümitlerin daha da azalması bir döngüsüne girdi. Dolayısıyla bu da insanların kafasında her ne kadar da pozitif bir yapıya sahip olsak Kıbrıslılar olarak hayatlarını negatif yönde etkilemelerine, ileriki hayatlarında ne gibi kararlar alırken ne yapacaklarını düşünürken, gençlik olarak özellikle biz hayatımızın devamını nerede getireceğimizi düşünmeye başladık. Dolayısıyla bu Kıbrıs'ın sorununun devamlılığı hayatımıza direkt olarak etkisi vardır ve çok negatif etkisi vardır. Kıbrıs'taki gençlik bugün olsun hala daha yurt dışında hayat sürmeye hedeflemekte. Hala daha Kıbrıs'ta değil de başka memlekette ne iş bulacağını düşünerek bir bölüm okumakta. Yani hayatımız yurt dışında endekslenmiş bir haline geldi. Dolayısıyla bu
bu sorunun devamı bizi bu yönde çok etkilediğini anlarım. Yani şimdi çözüm yani sorun olmasaydı, çözümlü bir yani sorunsuz bir adada yaşıyor olsaydık bunların hiçbiri olmayacaktı. Bunlar insanlarımız Kıbrıs'ı terk etmeyecekti. Popülasyonumuz herhalde bugünkünden çok çok daha fazla. Bütün ailelerimiz Kıbrıs'ta olacaktı. Avustralya'da, İngiltere'de, Amerika'da olmayacaktılar. Dolayısıyla bu aslında bizim toplumsal yapımızın bozulmamasına sebep olacaktı. To live in Cyprus, go to London, or are you in between? Προς το παρόν είμαι στο ενδιάμεσο, αλλά το σχέδιο είναι να καταφέρω αυτό μίσο σε κάποια φάση της ζωής μου. Ευελπιστώ να μην το καθυστερήσω πολύ. Adayı terk etme konusuna Hulusi değindi aslında ama ben gene de sormak istiyorum. Bu çözümsüzlüğün daha çok uzaması ve çözülmeyecekmiş gibi olması durumunda sizlerin adayı terk etme gibi ve yurt dışında bir hayat kurma gibi bir düşünceniz var mı? Açıkçası hani ben İngiltere'de okudum. 3 sene İngiltere'deydim ve hani Kıbrıs'a dönüp ne yapacağım diye düşünmedim değil. Çünkü ben uluslararası ilişkiler ve politika okudum ve bu kadar çözümsüzlük hayatımızdayken nasıl politik bir çözüm bulabileceğim kaygısı vardı bende de. Fakat mezun olduktan sonra buraya geldim ve hani biraz da hem özlem vardı, hem içimde çok büyük bir özlem vardı adaya karşı, hem aileme karşı tabii doğal olarak. Aynı zamanda da bir şekilde benim burada kalmam lazım. Çünkü hepimiz gidersek ne olacak diye düşünmeye başladım. Hepimiz terk edersek bu kadar çok sevdiğimiz adamızı, aynı zamanda nefret de ettiğimiz adamızı, bu kadar hepimiz terk etmeye başlarsak ne olacak diye ve yapmak istediğim şeyi buldum biraz da. Böyle halkla politikacıların arasındaki bir köprü olmak istediğime karar verdim. Zaten yani lise zamanlarımdan beri yani böyle nasıl diyeyim, iki toplumlu şeylere de bayağı bir ilgim olduğundan dedim ki yani ben kalacağım burada ve şu an başka bir yerde hayat sürdürmeyi düşünemez noktadayım. Νομίζω ότι είμαστε αυτή τη φορά είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια λύση. Έτσι διαφαίνεται τουλάχιστον από τις συνομιλίες και από την πολύ καλή επαφή ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Από την άλλη όμως νιώθω ότι η νεολαία σήμερα οφείλει να ενεργοποιηθεί περισσότερο γιατί εμείς είμαστε το μέλλον που θα έρθει να ζήσει με αυτή την όποια λύση. Bizim siyasilerimizden, biz şu anda onların gösterdikleri çabalardan ya da duruşlarından memnun muyuz? Εγώ νομίζω ότι η πολιτική μας γενικά από τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αρκετά θετικό τουλάχιστον από την ελληνική πλευρά. Ότι δηλαδή ο μεγάλο κομμάτι του τόπου υποστηρίζει μια λύση στη βάση στην οποία ήδη συζητείται, που είναι αποδεχτή εδώ για αρκετά χρόνια από τις δύο πλευρές. Και ότι συζητούν τουλάχιστον τις λεπτομέρειες του πώς η βάση συγκεκριμένα οδηγεί σε άλλο λειτουργικό κράτος. Και μια απόδοση δικαιοσύνης τέλος πάντων σε όσους νιώθουν ότι με τα όσα έγιναν, χάσαν είτε περιουσία, είτε τους στόχους τους, είτε συναισθηματικά, είτε οικονομικά, ότι προσπαθούν μέσω των πραγμάτων να αποδοθεί μια δικαιοσύνη για όλα. Νομίζω ότι ένας τομέας του θέματος, το οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί παραπάνω σημασία, είναι το να σταματήσουμε να συζητούμε για τα προσωπικά ωφέλη του καθενός που μια λύση, και να αρχίσουμε να σκεφτούμε τα συλλογικά ωφέλη, δηλαδή σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να μπορείς την περιουσία σου να σου ξαναδοθεί το δικαίωμα να την εκμεταλλευτείς. Αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσεις ότι μακροχρόνια μια σταθερή και ένα κράτος το οποίο λύει ουσιαστικά τα πολιτικά του προβλήματα στο επίπεδο των δύο κοινοτήτων και καταφέρνει να ζούσε μια ισορροπία. Μπορεί να ευημερέσει σε πάρα πολλούς διαφορετικούς τομείς και οικονομικά, αλλά και από θέμα πολιτισμικών, να αναπτυχθεί, όπως αναπτυχθεί ένα κοινό αίσθημα των Κυπρίων, να αναπτυχθεί το κράτος
και να, στο τέλος να πιάσουμε όλοι κάτι από το πράγμα και όλοι να έχουμε ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε το τι είναι να δημιουργηθεί μετά. Şu andaki politikacılarımızın iki liderin bugüne kadar elde ettikleri pozitif momentumu doğru yönde olduğuna inanırım. Bunun çözümü bizi daha çok yaklaştırdıklarına da inanırım iki liderin aynı şekilde. Fakat çözümün bir şey olduğuna ve barışın başka bir şey olduğuna onu da inanırım aynı zamanda. Çözümü bize liderlerimiz getirecektir. Olabilir, kağıt üzerinde olacak bu. Fakat gene bu çözümü gerçekleştirecek olanlar ve barışı sağlayacak olan, gerçek barışı sağlayacak olanlar gene bizlerik. Dolayısıyla burada da bir ünlem işareti, bir not etmek lazım. Bir de işte medyanın önüne bir şekilde geçilip negatif ve provokatif bir şekilde yapılan haberlerin önüne geçilmesinin yollarını arardım. Çünkü maalesef halkımız bilgisizliğinden dolayı, medyada bunu bildiğinden dolayı bazen de fırsatçı bir şekilde bazı çözümü istemeyen tarafların da güdümüyle süreci baltalamak için çok negatif ve yanlış haberler yapılıyor. Dolayısıyla bunun da önüne geçilmesi için önlemler alırdım herhalde. Evet, ben bir birey olarak Kıbrıs'taki barışa mümkün mertebe Kıbrıs Rum dostlarımla buluşarak ve daha fazla arkadaş edinerek birçok projeler düzenleyerek, kamplar düzenleyerek katkıda bulunabileceğime inanırım. Gün geçtikçe de sayısı artıyor bu duyarlı Kıbrıslı Türk ve Rum insanlar. Tüm bu konuştuklarımızın ardından son sözleriniz diyeceğim ve son sözlerinize ek olarak sizin yaşamak istediğiniz Kıbrıs nasıl bir yer? Çok derin bir soru ya. Yani nasıl hayal ederdim Kıbrıs'ı? Yani şöyle bir şey. Karpaz'daydık. Birçok derde okuyan yabancı arkadaşlarımla kamp yapardık. Süreli iki arkadaşım uzaklaştı bizden. Şeyin sonuna doğru gittiler, Altın Kum'un. 2-3 saat sonra gelmedikleri için yanlarına gittik ve çocuğa sordum ki niçin uzaktasınız? Ve bana verdiği cevap şu oldu. 5 yıl sonra ilk defa Suriye'ye bu kadar yakınım. Ve inşallah bir gün Suriye Kıbrıs gibi barışçıl olur. Ve ondan sonra kendime soru sormaya başladım bu konu hakkında. Suriye Kıbrıs gibi barışçıl, peaceful. Yani barışçıl olur. Ondan sonra sorguladım, yani Kıbrıs barışçıl mıdır? Yani Kıbrıs'ta barış var mıdır? Έχουμε μεσανατολικές επιρροές, τουρκικές, ελληνικές, μεσογειακές, ευρωπαϊκές. Και τούτο το πράγμα σκέφτομαι το πάντα και για την Κύπρο σαν κράτος. Και να ήθελα σε κάποια στιγμή να μπορούμε να ζήσουμε στην Κύπρο με βάση τούτο το δεδομένο. Όλων των διαφορετικών επιρροών, κουλτούρας και πολιτισμού οι οποίοι υπάρχουν πάνω σε αυτόν τον τόπο και με πλήρη σεβασμό στη διαφορετικότητα του άλλου και συνειδησιακή πίστη στο γεγονός ότι μπορούμε να είμαστε ίσοι χωρίς να είμαστε ίδιοι. Και νομίζω ότι η Κύπρος προσφέρεται για τούτου του είδους τη συνειδησιακή άσκηση και να θέλω σε κάποια στιγμή να μπορούμε να τη ζήσουμε. Λοιπόν, όσον για να ακουστεί παράξενο, δύο είναι πολύ σημαντικά, πολύ πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θα οδηγήσουν στην κοινή συμβίωση και στο κοινό μέλλον. Είναι το κοινό όραμα και η δικαιοσύνη. Το κοινό όραμα όπως προς το πού θέλουμε να πάμε, πού θέλουμε να φτάσουμε σαν Κύπρος και η δικαιοσύνη ουσιαστικά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, σε όλες τις πλευρές της κοινωνίας. Από την ώρα που θα βγει άλλος από το σπίτι του να πάει, ξέρω εγώ, στη δουλειά του, σε μια δημόσια υπηρεσία, οπουδήποτε, μέχρι τελευταία τελεσίδη την αποφάση δικαστηρίου. Θεωρώ ότι με το κοινό όραμα ξέρουμε πού βαδίζουμε και πού θέλουμε να πάμε και η δικαιοσύνη θα αναπτύξει την εμπιστοσύνη για να πάμε εκεί που θέλουμε. Altı genç yetişkin bir araya geldi ve Kıbrıs'ın geleceği için fikirlerini ve ümitlerini paylaştı. Belli ki Birleşik Kıbrıs için ümitler tükenmedi. Tam aksine canlı tutuluyor. Geleceğimiz ve Kıbrıs için yeni fikirler, yeni çabalar sarf edecek insanlarımız var. Genç Kıbrıslılar güzel şeyler hayal ediyor. Birleşik bir Kıbrıs için çabalar büyüyor.
programımız devam ediyor. Şimdi Bayan Angela Irakleios'u tanıyacağız. Kendisi Floransa'da iç mimarlık okudu. Ama bugün Lefkoşa'daki atölyesinde farklı bir uğraşıyla uğraşmakta. Kendi atölyesinde el yapımı çanta tasarımları yapıyor, tabloları kolajlıyor. Καλοκαίρι του 2014 στην καρδιά της παλιάς Λευκοσίας, στο πολυεργαστηριακό κέντρο Χρυσαλινιώτισσας, άνοιξε τις πόρτες του ένα νέο εργαστήρι. Η Αγγέλα Ηρακλέους, διακοσμήτρια εσωτερικού χώρου με κατάρτιση από την Ιταλία, λανσάρει μια πρωτότυπη συλλογή από χειροποίητες τσάντες, πίνακες τύπου κολλάζ και άλλα επεξεργασμένα αντικείμενα τέχνης. Μας κίνησε το ενδιαφέρον η όλη ατμόσφαιρα που διαπνέει η αισθητική του εργαστηριακού χώρου, αλλά και η αισθητική που προβάλλεται από κάθε αντικείμενο ξεχωριστά μέσα στο χώρο. Αγγέλα, πολύ ενδιαφέρον ο χώρος σου εδώ. Πού και τι ακριβώς σπούδασες και τι πράγματα έχεις κάνει στον τομέα σου? Ωραία, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που ήρθατε στο χώρο μου. Έχω σπουδάσει Interior Design στη Φλωρεντία, στην Ακαδημία Καπιέλο. Έχω ασχοληθεί με το interior και ασχολούμαι ακόμη, όπως επίσης και με τη βιτρίνα. Έχω κάνει αρκετά γιατί έχει χρόνια που είμαι στο επάγγελμα. Είχα το δικό μου κατάστημα επίπλων, Nikon Gallery, στη Λευκοσία. Όμως έχω δουλέψει και σαν βιτρινίστας σε διάφορα καταστήματα. Και τώρα, εδώ και δύο μήνες, έχω ανοίξει αυτόν τον χώρο εδώ. Είναι το εργαστήρι μου, όπως το ονομάζω. Και είναι ο χώρος που, της έμπνευσης μου που εργάζομαι και δημιουργώ. Από πού αντλείς την έμπνευσή σου και τι υλικά χρησιμοποιείς? Την έμπνευσή μου την αντλώ από παντού, μπορώ να πω, αλλά περισσότερο επειδή τώρα ασχολούμαι πάρα πολύ με το ύφασμα, την αντλώ από τα ίδια τα υφάσματα, από τους χρωματισμούς, από την ύφανση, από την κίνηση των υφασμάτων. Αλλά και από τη φύση επίσης, διότι πολλές φορές η φύση μας δίνει ωραίες λύσεις, ιδέες και έμπνευση και για τους χρωματισμούς, αλλά και για φόρμες. Βλέπω μια τάση περισσότερο για παστέλ και απαλά χρώματα παρά τα έντονα σκούρα χρώματα και τα λαμπερά. Ναι, έχετε δίκαιο, μου αρέσουν πιο πολύ τα γήινα χρώματα. Πώς εξελίσσεται ο χώρος εδώ γενικά, στην περιοχή της Χρυσαλινιώτισσας και πώς δουλεύει για σένα ο νέος σου επαγγελματικός χώρος? Ο χώρος είναι πανέμορφος και ένας λόγος που ήθελα να έρθω είναι η περιοχή εδώ, που είναι ο πολιτισμός μας, μπορώ να πω, και η κουλτούρα μας, γιατί είναι η εντός των τυχών πόλη, που για μένα είναι η πιο όμορφη, το πιο όμορφος χώρος που έχουμε στη Λευκοσία. Επειδή σε αυτόν τον χώρο δεν έχει πάρα πολύ καιρό που ήρθα, είναι περίπου 2 με 3 μήνες, οπότε δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσον έχει από άποψης εμπορικής, εάν δουλεύει. Επειδή όμως το γνωρίζουμε όλοι εδώ ότι εδώ είναι εργαστήρια και όχι καταστήματα, σίγουρα δεν περιμένουμε ότι θα έχουμε την κίνηση που έχει ένα κατάστημα, ένα showroom. Παρ' όλα αυτά, επειδή εδώ η περιοχή θεωρείται μια πολύ όμορφη περιοχή που ο κόσμος του αρέσει να την επισκέπτεται, αλλά όχι μόνο οι Κύπροι, και οι τουρίστες.
πελάτες. Υπάρχει ενδιαφέρον και ο κόσμος όταν έρχεται εδώ έχει ενδιαφέρον να μπει στα εργαστήρια μας, να δει τη δουλειά μας. Οπότε αυτό είναι πολύ θετικό. Και οι Τουρκοκύπριοι, είχετε παλιά και αρκετούς πελάτες Τουρκοκύπριους όταν είχετε το κατάστημα Επίπλων. Ναι, όταν είχα το κατάστημα Επίπλων είχα αρκετούς Τουρκοκύπριους πελάτες που μπορώ να πω ότι ήταν πολύ φιλική η όλη αντιμετώπιση και προέρχοντας στο κατάστημα με πολύ έτσι εγκάρδιο τρόπο. Ενώ τόσο πολύ που έχει πολλούς που μας καλούσαν και να πάμε, να με καλούσαν να πάμε στο κατεχόμενη Λευκοσία, άλλος ήταν από Κερίνια. Ποια είναι τα επαγγελματικά σου σχέδια και τι πιστεύεις προσωπικά ότι πρέπει να κάνεις για να ολοκληρωθείς επαγγελματικά? Απλώς επειδή δεν μου αρέσει να βάζω μακροχρόνιους στόχους, είναι αυτό που μπορώ να κάνω τώρα. Αυτή τη στιγμή έχω στο μυαλό μου να δημιουργήσω μία σειρά από patchwork με υφάσματα και διάφορα υλικά, τσάντες και όχι μόνο, και ορισμένους πίνακες collage που έχουν την ίδια φιλοσοφία του patchwork και του συνδυασμού των διαφόρων υλικών. Αυτό είναι μία σειρά από πίνακες που έχω κάνει και θα συνεχίσω να κάνω. Είναι πάνω σε σακούλα με ακριλική μπογιά και κολλάζ με υφάσματα. Η συγκεκριμένη είναι μία φιγούρα Ινδής η οποία έχει επενδυθεί με υφάσμα και είναι με τη μέθοδο κολλάζ. Οι καρέκλες είναι ένα πείραμα το οποίο έκανα, μπορώ να πω, με τη μέθοδο decoupage. Η μέθοδος decoupage είναι από την γαλλική λέξη κόβω και με ειδική φωλιά εφαρμόζεις, βγάζεις οτιδήποτε θέλεις σε φωτογραφίες και την εφαρμόζεις στο αντικείμενο που θέλεις και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτές οι καρέκλες τις έχω ονομάσει Matisse Chair, γιατί όλα είναι από sketches του Matisse. Δηλαδή τώρα εγώ αν κάτσω πάνω σε αυτή την καρέκλα, είναι μια χαρά η καρέκλα, με άσπρο παντελόνι, δεν θα αποτυπωθεί το σχέδιο. Τίποτε απολύτως. Κάνουμε μια δοκιμή. Κάτι προσωπικό το οποίο δεν σε ρωτήσαμε και θα ήθελες να μας πεις? Πιστεύω ότι πρέπει να δίνεται ευκαιρία από το κράτος στους καλλιτέχνες της Κύπρου, σε όλους τους τομείς. Γιατί αυτόν είναι πολιτισμός και αυτόν είναι που θα μας βοηθήσει να πάμε πιο πέρα και να μπορέσουμε να δείξουμε και τη δικό μας κουλτούρα και πολιτισμό. Ευκαιρία στους καλλιτέχνες να προβάλλουν περισσότερο και καλύτερα ευκαιρία, ναι, τη δουλειά τους. Πιστεύω ότι χρειάζονται και περισσότερο την ευκαιρία αυτή είναι από το κράτος που πρέπει να δοθεί με διάφορους τρόπους που πιστεύω ότι υπάρχουν και πρέπει να δίνεται ευκαιρία. Böylece bir başka bizemiz programının da sonuna geldik. Farklı bir programda buluşmak dileğiyle esen kalınız. İyi akşamlar. Galenihtesas.